στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ, δια σούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες το γεροντικό, είδα μερικούς μοναχούς, φυσικά από τα πρώτα χρόνια τα μοναστικά, όταν ήταν στις ερήμους και ήταν κυρίως ασκητές, δεν ήταν μέσα σε κοινόβια, αλλά και οι ασκητές τότε, αν υπολογίσει κανείς την εποχή του Μεγάλου Αντωνίου, ότι γύρω του μπορεί να είχε 10.000 ανθρώπους, 10.000 μοναχούς. Μπορεί να μην ήταν κοινόβιο να ζούσαν όλοι μαζί, να ήταν τότε στις σπηλιές μέσα, στις ερήμους. Αλλά δεν πάβει όλοι μαζί να αποτελούσαν μια λαύρα, θα λέγαμε, μεγάλη. Διάβαζα λοιπόν πώς είχαν πνευματικούς καρπούς και πώς είχαν φτάσει σε κάποια ύψη. Και λέω, κοίταξε να δεις εμείς τι χάλια έχουμε, ρε παιδί μου. Πόσο δηλαδή χαμηλά πνευματικά είμαστε. Έτσι θα σας διαβάσω μερικά μέσα από το γεροντικό. Διηγούνται, λέει, οι συνασκητέ του για τον Αβά Ιωάννη, τον Κολοβό, πως ο νους του πολύ συχνά σταματούσε σε πνευματική θεωρία και την ώρα ακόμη που ήταν απασχολημένος με το εργόχειρό του. Μια μέρα, λέει, έπλεξε ξαθή για δύο ζεμπίλια και το έραψε σε ένα. Το κατάλαβε πια μόνο όταν πήγε να το κρεμάσει στη θέση του. Άλλοτε πάλι πέρασε από ένα κελί ένας αδελφός να πάρει στην αγορά τα ζεμπίλια του γέροντος. Εκείνος πήγε μέσα να τα φέρει, αλλά απορροφημένος στις σκέψεις του καθώς ήταν, λησμόνησε και κάθισε και συνέχιζε το πλέξιμό του. Βλέποντας πως αργούσε ο αδελφός, χτύπησε πάλι την πόρτα. Σαν βγήκε ο γέροντας, του θύμισε τα ζεμπίλια. Πήγε εκείνος πάλι μέσα να τα φέρει, μα πάλι ήρθε σε πνευματική θεωρία και τα ξέχασε. Για τρίτη φορά αναγκάστηκε να ξαναχτυπήσει ο αδελφός. «Τι ζητάς, παιδάκι μου?» ρώτησε προβάλλοντας πάλι στην πόρτα ο Όσιος. «Τα ζεμπίλια, αβά». Ο γέροντας τότε τον πήρε από το χέρι και τον έφερε μέσα στο κελί. «Αν ήρθες για ζεμπίλια», του είπε, «να, εδώ είναι. Πάρε όσα σου χρειάζεται, γιατί εγώ δεν έχω καιρό». Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ενώ έκανε εργόχειρο, ανέβαινε σε πνευματική θεωρία, δηλαδή λέγοντας την ευχή «Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλό», συναρπαζόταν και ανέβαινε στα ουράνια. Και ενώ τον διέκοπτε ο άλλος για να πάει, να μπει μέσα, να πάρει, να ψωνίσει, με το που έμπαινε μέσα, τον συνάρπαζε πάλι πνευματική θεωρία και ξεχνιόταν ότι περίμενε ο άλλος έξω από την πόρτα. Που σημαίνει εδώ, αφού ακούω για πόρτα, ότι σίγουρα δεν ήταν έξω σε κάποια τρύπα. Αν και τις σπηλιές τότε, από ό,τι έχουμε πάρει στις ερήμους αυτές, έχω δει ότι στη σπηλιά τη χτίζουν μπροστά, όπως τη χτίζουν οι Βεδουίνοι σήμερα. Τις χτίζουν γιατί ζουν και έτσι ακόμα οι άνθρωποι εκεί. Κάτω που πήγαμε στο Μεγαντώνιο εκεί, στην έρημο του Μεγάλου Αντωνίου που ζούσε, στις σπηλιές τις χτίζουν μπροστά κανονικά με πέτρα και βάζουν μια ξύλινη πορτούλα. Και οπότε μέσα στη σπηλιά την έχουν σαν δωμάτιο, την κουζινίτσα τους, το ένα τους, εκεί που καταλύουν, που ξεκουράζονται κτλ. Ένας λέει ένα άλλο λοιπόν. Νέος ακόμα και αρχάριος στη μοναχική ζωή, ο Αβάς Ισαάκ πήγε μια μέρα στον Όσιο Ποιμένα.
Ενώ συνομιλούσαν, άκουσε ο Αββάς Ισαάκ να λαλεί κάποιος πετεινός. Υπάρχουν και κοκόρια σε αυτή την εδώ την έρημο. Διέκοψε την πνευματική συζήτηση για να ρωτήσει ο Ισαάκ, παραξενεμένος, τον Αββά ποιμένα. «Μη με αναγκάζεις να σου πω αυτά που δεν θέλω, Ισαάκ», του είπε στεναχωρημένος ο Όσιος. «Τέτοιες φωνές, παιδάκι μου, ακούνε μόνο εκείνοι που έχουν σκορπισμένο το νου τους στα υγιεινά και όχι στα πνευματικά που συζητούμε τώρα. Όσοι όμως προσιλώνουν στο Θεό, προσιλώνονται στο Θεό και προσέχουν την πνευματική κουβέντα που κάνουν, δεν ακούν κανένα που κόρει». Σκεφτείτε δηλαδή ότι τον επέκληξε ο Όσιος ποιμένας, τον Αββά Ισαάκ, γιατί πάνω στην κουβέντα που κάνανε την πνευματική, ο Αββάς ποιμένας ήταν τόσο αφοσιωμένος, που το μυαλό του ήταν και δεν άκουγε τίποτα άλλο. Εν αντιθέσει με τον Ισαάκ, κουβέντιαζε μεν, αλλά το μυαλουδάκι του και τα φτάκι του ήταν αλλού. Που σημαίνει ότι δεν το συνάρπαζε η κουβέντα, ο λόγος περί Θεού. Ναι, μεν συζητούσε και άκουγε, αλλά ταυτόχρονα το μυαλουδάκι του ταξίδευε. Συγκρίνεται τώρα το καθένας μας τον εαυτό του. Να δείτε πόσο πνευματικά χαμηλά είμαστε από αυτούς τους απλούς μοναχούς που ζούσαν σε τέτοιες συνθήκες. Και πόσο αγώνα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να ανεβούμε λίγο πιο πάνω και να τους φτάσουμε. Λέει ένα άλλο. Σαν πλησίαζε η ενάτη ώρα, θύμιζε πάντοτε στον Όσιο Σισόη ο μαθητής του να σηκωθεί να φάει το λιγοστό ψωμάκι. «Δεν φάγαμε, παιδάκι μου?» τον ρώτησε ο Αββάς Σισόης. «Όχι ακόμα, Αββά». Τότε ας φάμε. Δεν αισθανόταν την ανάγκη της υλικής τροφής, γιατί τρεφόταν με πνευματική τροφή συνεχώς η ψυχή του. Βλέπετε ότι το πόσο ήταν αφοσιωμένος τις υπόλοιπες ώρες στο πνευματικό του το έργο, ξεχνούσε την πείνα του. Που εμείς άμα και φτάσει η ώρα που είναι το φαγητό, το καταλαβαίνουμε αμέσως στο στομάχι, προειδοποιεί και ζητάει να φάει. Και λέμε, δεν θα φάμε ακόμα. Είδατε πόσο χαμηλά είμαστε πνευματικά. Απλή μοναχή είναι αυτή. Ξέρι μου. Και για απλά πράγματα. Βλέπετε, είναι απλά, απλά πράγματα. Αλλά πόσο ύψος πνευματικό είχαν ανέβει. Και γι' αυτό αυτά τους φαινόντουσαν πολύ γήινα. Δηλαδή, άμα του έλεγε ότι πρέπει να επαναφάσει, έλεγε ότι δεν φάγαμε. Δεν θυμόταν αν έφαγε ή δεν έφαγε. Γιατί έτρωγε απλώς για να συντηρεί το στη ζωή. Ενώ εμείς σήμερα ζούμε για να τρώμε. Κάνει μια διαφορά. Τρώω για να ζήσω ή ζω για να τρώω. Να απολαμβάνω δηλαδή. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Πήγε κάποτε με τους αδελφούς ο Αββάς Μακάριος να μαζέψει φοινικόφυλλα για το εργοχειρό του. Όταν νύχτωσε, τον προσκάλεσαν να φάει μαζί τους. Εκείνος, για να μην τους λυπήσει, έφεγε. Το άλλο βράδυ τον φώναξαν πάλι για φαΐ. «Φάτε εσείς, παιδιά μου, πάλι θα ξαναφάμε», λέει ο Όσιος. «Φάτε εσείς που έχετε ακόμα ανάγκη από υλική τροφή. Εγώ δεν επιθυμώ τέτοια τροφή σήμερα». Και δεν έφεγε. Αν αξιώθηκες να λάβεις κάποιο χάρισμα πνευματικό, συμβουλεύει κάποιος πατέρας της ερήμου, μην υψηλοφρονήσεις γι' αυτό το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός. Τίποτα καλό δεν έχεις που να μην προέρχεται μόνο από το Θεό. Αν λοιπόν δεν πολιτεύεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, θα αφαιρέσει από σένα το δικό του χάρισμα και θα το δώσει σε άλλον πιο ταπεινόν άνθρωπο. Λένε για κάποιο γέροντα πως 7 ολόκληρα χρόνια προσευχόταν να του δώσει ο Θεός κάποιο πνευματικό χάρισμα.
Βλέπετε, ζητούσε ο μοναχός να τον χαριτώσει ο Θεός και να του δώσει κάποιο πνευματικό χάρμα. Το διορατικό, το προορατικό, το ιαματικό. Παρακαλούσε κανένα τον Θεό. Όταν επιτέλους το έλαβε, πήγε να το πει σε έναν γείτονά του, πολύ διακριτικό πατέρα. Μεγάλος κόπος έκανε εκείνος κουνώντας το κεφάλι του. Πήγαινε να κάνεις άλλα 7 χρόνια προσευχή να σου το αφαιρέσει ο Θεός, γιατί δεν σε συμφέρει καλά. Ο γέροντας επίκουσε και προσευχήθηκε ώσπου του πήρε ο Θεός το χάρισμα πάλι πίσω που τόσα χρόνια επίμονα του ζητούσε. Ένας ερημίτης δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη κάποιου συνασκητή του. Σαν έφτασε η ώρα του φαγητού, είπε στον υποτακτικό να ετοιμάσει λίγη φακή και να βρέξει τα παξιμάδια για να φιλοξενήσουν τον επισκέπτη. Ο νέος έκανε όπως του είπε. Οι γέροντες όμως, απορραφημένοι από την πνευματική συζήτηση που είχαν αρχίσει, έμειναν στη θέση τους ως την άλλη ημέρα του μεσημέρι, χωρίς να νιώσουν πείλα ή νύστα ή και κάποια κούραση. Τότε είπε πάλι ο ερημίτης στον υποτακτικό του, «Μαγείρεψε παιδί μου λίγη φακή να πάει και ο ξένος μας». «Αβά, από χθες είναι όλα έτοιμα στην τράπεζα», αποκρίθηκε ο νέος. «Από χθες, πέρασε κιόλας μια μέρα, ας καθίσουμε πια όλοι μαζί να πάμε». Πάλι δηλαδή, χάνουν και το χρόνο. Βλέπετε με πόση, θα έλεγα, απλότητα ζητάνε από το Θεό να τους δώσει ένα χάρισμα ή να έχουν ένα χάρισμα. Και βλέπετε πώς ο Θεός τους ακούει, πώς ο Θεός τους χαριτώνει, πώς όλα αυτά γίνονται. Κάποιος άλλος γέροντας επισκέφτηκε ένα από τους πατέρες. Έψησε εκείνους λίγα όσπρια για να τον φιλοξενήσει. Όταν έδυσε ο ήλιος, πρότεινε στον επισκέπτη του να πούν την προσευχή τους πριν καθίσουν στην τράπεζα. Ο άλλος δέχτηκε πρόθυμα. Άρχισαν. Τότε ο μεν ένας είπε απ' έξω όλο το ψαλτήρι. Και ο άλλος αποστήθησε τους δύο μεγάλους προφήτες. Έτσι ξημερώθηκαν. Και έφυγε ο επισκέπτης, χωρίς κανένας από τους δύο να θυμηθεί το φαγητό που τους περίμενε στην τράπεζα. Δεν καθίσαν να κάνουν προσευχή για να φάνε. Αλλά λέει, αδελφέ, λέει, μια και κουβεντιάζαν πνευματικά, του λέει, δεν συμπροσευχόμαστε. Κιόλας, πριν ξεκινήσουμε να φάμε, να συμπροσευχηθούμε. Οπότε ξεκινώντας να συμπροσεύονται, ο ένας συναρπάστηκε και είπε όλο το ψαλτήρι απ' έξω. Ο δε δεύτερος ήξερε απ' έξω δύο προφήτες και είπε όλα τα κείμενα των δύο προφητών με αποτέλεσμα να ξημερώσει η επόμενη ημέρα. Ξεχαστήκανε λυκιώνες και χωριστήκανε και χαιρετηθήκανε χωρίς να φάνε τελικά. Ο υποτακτικός κάποιου θεωρητικού γέροντος διηγείται στους αδερφούς πως μία βραδιά έβαλαν τράπεζα να φάνε με τον γέροντά του. Ενώ ο νέος άρχισε να λέγει τη συνηθισμένη προσευχή του φαγητού, ο γέροντας ήρθε σε έκσταση και προσήφηκε το στην ίδια θέση ακίνητος, ως το επόμενο βράδυ. Φανέρωσε δε ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον αδελφό πως είχε αρπαγεί ο νους του στα ουράνια και έβλεπε απόκρυφα μυστήρια που το απεκάλυψε ο Θεός. Κάποιος ερημίτης που είχε μεγάλη ταπείνωση στην καρδιά του έλαβε από τον Θεό το διορατικό χάρισμα. Έτσι μια μέρα προείδε πως πήγαιναν κοσμικοί να τον επισκεφτούν και λυπήθηκε πολύ γι' αυτό. Σηκώθηκε τότε και πήγε σε ένα συνασκητή του να τον παρακαλέσει να προσευχηθούν μαζί στον Κύριο να του πάρει το χάρισμα. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, άκουσε μια φωνή να του λέει, «Σου παίρνω το χάρισμα, αλλά όταν το θελήσεις θα στο δώσω και πάλι».
Σε ένα πολύ ταπεινό μοναχό φάνηκε ο διάβολος σαν άγγελος. Φωτεινός και του είπε, για να τον ρίξει σε υπερηφάνεια, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ και ήρθα να σε χαιρετήσω, γιατί εσύ έχεις πολλές αρετές σαν μοναχός και σου αξίζει», μου είπε ο Θεός. «Κοίτα, μην έχεις κάνει λάθος», αποκρίθηκε ο μοναχός, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του ο ταπεινός καλόγερος. «Εγώ, άγγελε», του λέει, «ζω ακόμα στην αμαρτία, γι' αυτό δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους». Και ο δίθεν Γαβριήλ εξαφανίστηκε. Είδατε ότι η ταπείνωσή του οδήγησαν κάποτε τον Αβάλο Γκίνου, ένα δυστυχή δαιμονισμένο, και τον παρακαλούσαν να τον κάνει καλά. «Δεν έχω τέτοιο χάρισμα», έλεγε εκείνος με ταπείνωση. «Πηγαίνετε στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος με την προσευχή του μπορεί να διώξει το δαιμόνιο». Πήγαν τον άνθρωπο στον Αβά Ζήνωνα. Εκείνος τον λυπήθηκε και άρχισε να εξορκίζει το πονηρό πνεύμα να φύγει από το βασανισμένο πλάσμα. Το δαιμόνιο άρχισε να γριεύει και ξαφνικά φώναξε στον γέροντα. «Μήπως νομίζεις πως για λόγους σου φεύγω? Ο Αβάς Λογκίνος προσεύχεται αυτή τη στιγμή και η δική του προσευχή δεν με αφήνει να σταθώ. Σε σένα δεν δίνω καμία σημασία». Και έφυγε το θεμό. Μια γυναίκα πάλι που έπασχε από καρκίνο, επειδή είχε ακούσει τη φήμη του Αβά Λογκίνου, ξεκίνησε και αυτή να πάει να τον βρίσκει για να αποκτήσει την υγεία της. Καθώς τον γύρευε στην τύχη μέσα στην έρημο, συνάντησε ένα καλόγερο να κόβει ξύλα. Πήγε κοντά του και τον ρώτησε πού έμενε ο Αβά Λογκίνος. «Τι τον θέλεις?», ρώτησε εκείνος. «Σε συμβουλεύω να μην πας, γιατί δεν είναι καθόλου καλός άνθρωπος, ούτε καλός μοναχός. Αλλά μήπως επεφέρεις από τίποτε, παιδί μου?». Η δυστυχισμένη γυναίκα του έδειξε τότε μια ανοιχτή πληγή που έβγαζε αφόρητη δυσοσμία. Ο καλόγερος τη σταύρωσε και της είπε: «Γύρισε σπίτι σου και Θεός θα σου δώσει την υγεία σου. Ο Λογκίνος δεν μπορεί δυστυχώς να σε βοηθήσει σε τίποτα». Έφυγε εκείνη δίνοντας πίστη στα λόγια του αγνώστου. Ώσπου να φτάσει σπίτι της, δεν έμεινε ίχνος από τη φοβερή αρρώστια. Αργότερα έμαθε από τους αδελφούς πως εκείνος που την είχε κάνει καλά, με τέτοιο παράδοξο τρόπο, ήταν ο ίδιος ο Αβάς Λογκίνος. Ένας αρχάριος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα πως σε μερικούς ανθρώπους έχει δοθεί το χάρισμα να βλέπουν αποκαλύψεις και να μαθαίνουν τα ουράνια μυστήρια. «Μη μακαρίζεις μόνο αυτούς, παιδί μου», αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας, «μα πιο πολύ να μακαρίζεις εκείνους που βλέπουν διαρκώς τις αμαρτίες τους και ανακαλύπτουν τις αδυναμίες τους και γνωρίζουν πολύ καλά τον εαυτό τους». Πριν λίγες μέρες, Αβά, είπε πάλι ο αδελφός, είδε ένα μοναχό να βγάζει δαιμόνιο από κάποιον άρρωστο και τον εθαύμασε. «Εγώ δεν επεθύμησα ποτέ», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να διώξω δαιμόνια και να γιατρεύω αρρώστιες. Παρακαλώ μόνο τον Θεό να μην γίνω ο ίδιος περίγελος του Σατανά και αγωνίζομαι να καθαρίζω το μυαλό μου από τις πονηρές σκέψεις που έχω. Αν το κατορθώσω, τότε θα είμαι άξιος θαυμασμού. Όποιος πετύχει να καθαρίσει την ψυχή του από τις αμαρτίες και αγαπά το Θεό και τον πλησίον του, αυτός είναι άξιος θαυμασμού και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή μαζί με τους θαυματουργούς πατέρες». Ένας ευλαβής χριστιανός άφησε τον κόσμο. Πήρε το μικρό του γιο και πήγε στην έρημο. Πέρασαν χρόνια. Ο πατέρας είχε προοδεύσει πολύ στην αρετή. Έφερε με την προσευχή του στα λογικά του κάποιο δαιμονισμένο. Τότε ο γιος πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του παραπονέθηκε: «Ο πατέρας μου Αβά πρόκοψε πιο πολύ από μένα και διώχνει τώρα και δαιμόνια». «Δεν είναι μόνο αυτό σημάδι προκοπής, παιδί μου», αποκρίθηκε ο γέροντας. «Δεν είναι του ανθρώπου τα θαύματα, αλλά είναι η δύναμη του Θεού που κάνει τα θαύματα. Καθώς επίσης είναι και η πίστη του αρρώστου ή οι προσευχές των συγγενών του». Πολλοί που δεν το κατάλαβαν αυτό, έπεσαν σε υπερηφάνεια και τελικά ζημιώθηκε η ψυχή τους. Η πιο μεγάλη προκοπή για τον άνθρωπο είναι η ταπείνωση της καρδιάς. Όποιος αξιωθεί να την αποκτήσει,
δεν έχει φόβο να παρασυρθεί ποτέ από το κακό και την αμαρτία. Επιθυμείς, αδερφέ, ρωτάει ο Αββάς Ιτηρίων, ο μαθητής του Οσίου Αντωνίου, επιθυμείς να διώχνεις δαιμόνια? Τότε μάθε πρώτα να υποτάσσεις τα πάθη σου. Όποιο πάθος βγάλεις πρώτα από μέσα σου, διώχνεις μαζί και το δαιμόνιο που το προκαλεί. Γιατί κάθε πάθος έχει και το δαιμόνιό του από πίσω. Νικώντας τα πάθη σου, θα έχεις διώξει πολλά δαιμόνια από πάνω σου. Ένας ερημίτης έζησε 30 ολόκληρα χρόνια στην έρημο, τρώγοντας μόνο από τους καρπούς της φοινικιάς, που είχε φυτρώσει έξω την καλύβα του. Ύστερα όμως του έσπηρε ζυζάνια στο νου ο διάβολος και άρχισε να συλλογίζεται πως άδικα κάθισε 30 χρόνια στην έρημο. Και τι κέρδισα, έλεγε στον εαυτό του. Ούτε αποκαλύψεις είδα εγώ, ούτε και κανένα θαύμα έκανα, όπως κάνανε οι παλιοί ασκητές. Ας το καλό μου, ας γυρίσω στον κόσμο, ίσως εκεί να προκόψω περισσότερο. Το είχε σχεδόν αποφασίζει και ετοιμαζόταν, όταν ο Θεός που τον λυπήθηκε για τους τόσους σκόπους του, 30 χρόνια ήταν, έστειλε τον άγγελό του να τον εμποδίσει. Τι μεγαλύτερο θαύμα θέλεις, του είπε ο άγγελος, από αυτό που έκανες τόσα χρόνια, από την υπομονή και τη μεγαλοψυχία που σου έδωσε ο Θεός, να μένεις τόσα χρόνια καταρχάς ολομόναχος σε αυτόν τον άγριο τόπο, μόνος, και τρώγοντας μόνο από τους καρπούς αυτού του δέντρου που είσαι έξω από την καλύβα σου. Κάνε λίγη υπομονή και ζήτησε από τον Θεό περισσότερη ταπείνωση. Έτσι έμεινε στον τόπο του ερημίτης, ευχαριστώντας τον Θεό που τον στήριξε με τον άγγελό του. Σε αυτά που σας διάβασα, μέσα από το χαιρωτικό, βλέπουμε ότι με τους αγώνες που κάνανε οι πατέρες, το πόσο αφοσιωνόντουσαν στο Θεό. Δηλαδή πρώτη μεριμνά τους, πρώτη αγάπη τους, πρώτο σκεπτικό τους, τα πάντα ήταν ο Θεός. Είναι αυτό που πρέπει και εμείς σιγά 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 να αποκτούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Φεύγοντας από τα υλικά, ο άνθρωπος ανεβαίνει όλο και πιο πνευματικά. Μόνο έτσι μπορεί ο άνθρωπος να καθαρίσει την ψυχή του. Και βλέπετε, ο Θεός τους χαρίτωνε και έκαναν σημεία. Και ευτυχώς είχαν επίγνωση ότι δεν τα κάνουν, εκτός από τον τελευταίο, ο οποίος καημένος νόμιζε, σου τσάμπα κάτσα τόσα χρόνια, τσάμπα έκανε άσκηση. Τσάμπα έκανε, αφού κανένα χάρισμα που δεν έλαβα. Ούτε προορατικό, ούτε ιαματικό, ούτε έβγαλα κανένα δαιμόνιο. Άρα τσάμπα κάθισε. Μα ό,τι κάνουμε, δεν κάνουμε για να αποκτήσουμε κάποιο χάρισμα από το Θεό. Αγωνιζόμαστε μόνο και μόνο από αγάπη για το Θεό. Αγαπάω το Θεό και μένω κοντά. Χωρίς την παρουσία Του δεν μπορώ να ζήσω. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμώ να μην αναπνέω παρά να μου κόψετε την προσευχή μου και την επικοινωνία μου με τον Θεό. Το ίδιο πράγμα πρέπει να αισθάνεται η ψυχή μας. Το ίδιο πράγμα μέσα μας, στο κελί μας που καθόμαστε, στο διακόνημά μας που είμαστε, την ώρα που κάνουμε το κομποσκήνι, την ώρα που λέμε το κίνησο που στελεϊσόμε, την ώρα που κάνουμε τις ακολουθίες, την ώρα που κάνουμε την αγρυπνία. Αυτά πρέπει να τριγυρίζουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή τι, η αγάπη μας προς τον Θεό. Πόσο θέλω, θέλω να είμαι μαζί σου. Πόσο θέλω, θέλω να είμαι κοντά σου. Και να του το λέμε το Θεό. Να του το λέμε. Και ξέρει το Θεός. Ακούγοντάς τον. Είναι σαν ένα παιδάκι. Που θα ερχόταν και θα σου έλεγε, αχ πάτερ μου, πόσο θα ήθελα να με έπαιρνες. Ναι, μωράκι, να σου έλεγε. 3, 4, 5 χρονών να μιλούσε. Πόσο θα ήθελα, παππούλη, να με έπαιρνες για λίγο στην αγκαλιά σου. Δεν σου ξανά έλεγε μετά από λίγο. Αχ, παππούλη μου, πόσο θα ήθελα να μείνεις στην αγκαλιά σου για λίγο. Αχ, παππούλη μου, μετά από λίγο πάλι. Στο τέλος ακούγοντάς μου, το έπαιρνες.
θα του ικανοποιούσες αυτή την επιθυμία. Το ίδιο κάνει και εμείς, κάνει και εμάς ο Θεός. Είναι ο πατέρας και είμαστε τα παιδιά του. Ακόμα και ξένα παιδιά του να είμαστε. Κακά παιδιά του, αμαρτωλά παιδιά του. Ακούγοντάς μας, και ένα ραπάκι να ήταν, θα το έπαιρνες τελικά. Άμα σου λέγε, σε παρακαλώ, πάρε με λίγη αγκαλίτσα. Πόσο πολύ θα το ήθελα να ήμουν μέσα στην αγκαλίτσα σου. Τελικά θα το έδειχνε σε σπλαχνία και θα το έπαιρνες. Το ίδιο κάνει και ο Θεός με εμάς. Άρα εκεί στην ακολουθία, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πολλές φορές τα λόγια που λέει ο ψάλτης. Να μην τα κατανοούμε, αλλά επικοινωνεί η ψυχή με τον Θεό μας. Ψυχή και τη στιγμή πρέπει να προσεύχεται. Και με τέτοιες σκέψεις να αναζητά το Θεό. Να παρακαλεί το Θεό. Και τότε ο Θεός το κάνει. Δεν είναι ότι και στον άλλον που ζείτε και δώσ' μου Θεέ μου ένα πάνισμα, του το έδωσε. Και του λέει, και μετά λέει πάρ' το πίσω. Το πήρε πάλι ο Θεός. Και του είπε η φωνή του Θεού. Όποτε θέλεις, θα σου το ξαναδώσω. Που σημαίνει ότι ο Θεός μας ακούει. Δεν είναι κουφός. Είναι τόσο δίπλα μας, τόσο κοντά μας, που μας ακούει ακριβώς το τι του λέμε. Επικοινωνεί άμεσα μαζί μας. Και μας βλέπει και μας ακούει. Άρα λοιπόν, πρέπει αυτό το ζητάμε. Να του ζητάμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αμαρτήσαμε την ίδια στιγμή, συγγνώμη. Την ίδια στιγμή. Είμαστε κι εμείς σαν τα παιδιά. Το οποίο τι κάνει. Κάνεις μια ζημιά. Τι δεν βγαίνει μέσα από το στόμα σου όταν κάνει μια ζημιά. Μέσα από τη συγγνώμη έπρεπε να προσέξω, δεν πρόσεξε και έκανα ζημιά. Και αμέσως ακούς τη φωνή του Θεού. Που σου λέει, δεν πειράζει. Συνέχισε παιδάκι μου τον αγώνα σου. Όπως σου λέει και εκεί όταν πας σε ένα σπίτι και σπάς ένα ποτήρι. Ο νοικοκύρης θα σου πει, δεν πειράζει. Συμβαίνει και αυτό. Μην στεναχωριέστε, θα τα μαζέψουμε. Τα θρύψαν από το ποτήρι. Το ίδιο ακούει ο Θεός. Και γι' αυτό έχουμε και όταν αμαρτήσουμε, αμέσως τον επόμενο λεπτό, να μην μπορεί να δώσουμε χώρο στον διάβολο να κερδίσει. Κέρδισε την αμαρτία. Να κερδίσει ο Θεός τη μετάνοια. Αμέσως. Αυτός είναι συνεχόμενος αγώνας. Συνεχόμενος αγώνας. Και ο Θεός μας ακούει όπως θα τα άκουγε, και εμείς τα ακούγαμε ένα μικρό παιδάκι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτοί οι ασκητές, αυτοί οι πατέρες, πώς ανέβαιναν πνευματικά. Πώς έφταναν στο σημείο όλοι αυτοί να αρπάζεται ο νους τους και να έχουν θεωρία του Θεού. Να συνομιλούν με τον Θεό. Και πότε καταλαβαίνετε, απλά καλογεράκια ήταν. Από τον τρόπο που συνομιλούνε, απλοί άνθρωποι. Άξιστοι, περισσότεροι ως φαίνεται και αγράμματοι. Και άμα γυρίσουμε για τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, και όμως βλέπετε πόση μεγάλη σοφία και φιλοσοφία έχουν μέσα στο νου τους. Και όλα αυτά όμως, πώς μπόρεσαν και τα απέκτησαν. Μπόρεσαν και τα απέκτησαν, διότι έκαναν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Κάποιος αδελφός ρώτησε μια μέρα ένα έμπειρο γέροντα. Με τι τρόπο πρέπει να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εσωτερικό του κόσμο ώστε να ανεβαίνει πνευματικά. Να έχει όπως τα λέγαμε πνευματική καρποφορία. Τρία πράγματα είναι απαραίτητα για την καλλιέργεια της ψυχής. Η ησυχία λέει το πρώτο. Δεύτερον, η προσευχή σου και τρίτον, η αυτογνωσία σου. Αυτή μάλιστα η τελευταία επιτυγχάνεται όταν μάθει ο άνθρωπος να μην προσέχει και βλέπει τα σφάλματα του διπλανού του,
αλλά μόνο τα δικά του. Αν επιμένει σε αυτά, δεν θα αργήσει να καλαποφορήσει η ψυχή του σε όλες τις υπόλοιπες αρετές. Τρία πράγματα λέει θέλει. Να έχει ησυχία, να προσεύχεται, να μιλά δηλαδή στον Θεό. Τον τρόπο που η ψυχή του νιώθει, που η ψυχή του θέλει. Και το τρίτο να έχει αυτογνωσία. Τι σημαίνει αυτογνωσία? Να γνωρίζει τα πνευματικά του χάλια. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τα πνευματικά του χάλια, όταν ξέρω ποια είναι τα πνευματικά μου χάλια, αυτομάτως δεν κάθομαι να κατακρίνω το διπλανό μου. Διάβαζε σε ένα άλλο γεροντικό που ανέφερε, μου φαίνεται σας το είπα και στην προηγούμενη σύνταξη, την προηγούμενη εβδομάδα, διάβαζε σε ένα άλλο γεροντικό που έλεγε ότι πέθανε ένας μοναχός ο οποίος ήταν αμελής. Δηλαδή τι, δεν έκανε τίποτα από τα καθηκοντά του. Ούτε ακολουθίες πήγαινε, ούτε κομποσκήνια έκανε, ούτε μετάνοιες έκανε. Αμελούσε. Όταν έφτασε η ώρα του θανάτου του, ο γέροντάς του ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος, αλλά και οι άλλοι, οι μοναχοί, είχαν μια περιέργεια. Σου λέει αυτός ευλογημένος πάει, θα κολλαστεί η ψυχή του. Και πηγαίνανε κοντά να δούνε το πρόσωπό του, διότι από το πρόσωπο θα πεθαίνει ο άνθρωπος. Καταλαβαίνανε εάν κολλάζεται ή όχι από το τι βλέπει. Οπότε, αν δω το πρόσωπο, βλέπεις ότι αγρίευε την ώρα του θανάτου, σημαίνει ότι βλέπει δαίμονες. Εν αντιθέσει, όταν βλέπει αγγέλους ή βλέπει το Θεό, βλέπει την Παναγιά, βλέπει τον Χριστό, το βλέπεις είναι ήρεμος και γαλήνιος. Δεν έχει ταραχή στο πρόσωπό του. Ενώ πολλοί άνθρωποι ακόμα την ώρα που ξεψυχάνε φωνάνε, φύγετε, φύγετε, τι ήρθατε εδώ, τι ήρθατε εδώ. Φωνάσουν. Και τους βλέπεις το πρόσωπό σου και όταν πεθαίνουν είναι το πρόσωπό τους αγριεμένο. Ή η ματιά τους είναι πολύ αγριεμένη. Εν αντιθέσει με τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήρεμο και γαλήνιο θάνατο, σημαίνει ότι βλέπει καλά πράγματα. Οπότε τώρα λένε αμελής αυτός ο μοναχός, πάμε να δούμε πώς θα γίνει το πρόσωπό του την ώρα που θα φύγει η ψυχή του. Οπότε την ώρα που πηγαίνανε τον βλέπανε γαλήνιο, χαμογελαστό. Και τον ρώτησε και ο γέροντάς, παιδάκι μου, του λέει, σε βλέπω πολύ ήρεμο τώρα την ώρα του θανάτου σου να είσαι. Μια εσύ σου να μελείς μονάχος. Κινδυνεύεις να χάσεις την ψυχή σου να κολλαστείς. Δεν υπάρχει περίπτωση γέροντα που λέει να κολλαστώ. Ούτε μία. Λέει γιατί? Διότι του λέει εφήρμοσα μια πολύ μεγάλη εντολή του Θεού. Του λέει εάν δεν θέλετε να κριθείτε μην κρίνετε τους άλλους. Και εγώ όσο ζούσα δεν έκρινα ποτέ μου κανένα. Ούτε κατηγόρησα κανένα. Οπότε έχω τη συνείδηση μου ίσχυ ότι και εμένα ο Θεός δεν θα με κρίνει για τίποτα από αυτά που δεν έκανα. Γιατί και εγώ δεν έκρινα κανένα άλλο. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Όποιος δεν θέλει να κριθεί για όλα τα αμαρτήματα του, ό,τι δεν έχει κάνει και πράγματα. Ο λόγος του Θεού ισχύει. Όταν δεν κρίνεις κανένα, δεν θα σε κρίνει και ο Θεός. Οπότε λέει, μπορεί να μου να αμελείς, αλλά δεν θα με κρίνει ο Θεός. Γιατί και εγώ δεν έκρινα κανένα. Και πιστεύω ότι ο Χριστός θα τηρήσει την υπόσχεσή του που γράφει το Ευαγγέλιο. Και έτσι έφυγε και το πρόσωπό του, έφυγε η ψυχή του. Και το πρόσωπό του παρέμεινε γαλήνιο. Αυτός τι είχε? Αυτογνωσία. Είχε αυτογνωσία. Ήξερε τα χάλια του τα πνευματικά. Και γι' αυτό δεν έκρινε, δεν κατηγόρησε, δεν λιδόνισε, δεν ηρωνεύτηκε, δεν πίκρανε, δεν πέταξε σπόντα στον άλλον. Γιατί ήξερε
ότι εάν δεν κρίνει κανέναν, δεν θα κρυθεί και από Θεό. Είχε το γνωστή. Και τι του είπε εδώ ο γέροντας τον όνομα, αν επιμείνει σε αυτά, δηλαδή στην αυτογνωσία, δεν θα αργήσει στην ψυχή του να κακοφορήσουν και οι υπόλοιπες αρετές. Άρα λοιπόν, αυτό που συνιστούν οι πατέρες είναι αυτογνωσία, προσευχή και ησυχία. Είναι τρία πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε εκ των πραγμάτων. Έχουμε την ησυχία μας. Δεν είμαστε μέσα σε πόλεμο. Είμαστε πάντως σε βουνό. Δεν είμαστε σε καθημερινή επαφή με ανθρώπους. Δεν έχουμε κάθε μέρα κάποιον να μας ενοχλεί. Είμαι το διακόνημά μου, έχω την προσευχή μου, τις ακολουθίες μου, το δεύτερο. Άρα έχω και τη δεύτερη δυνατότητα. Έχουμε τις λειτουργίες μας, έχουμε τις ακολουθίες μας, τις αγρυπνίες μας, το κομποσχήνι μας. Αν έχω και την αυτογνωσία και ξέρω το ποιος είμαι πραγματικά και ζητώ από το Θεό να με συγχωρήσει, να με πάρει στην αγκαλιά του, να με έχει κοντά του, να έρθει μες στην ψυχή μου, θα κατέβει και θα έρθει. Να πώς έφτασαν οι πατέρες οι προηγούμενοι έτσι. Με αυτά τα απλά πράγματα. Και παρότι ήταν μέσα στο μοναστήρι, εκεί μέσα στην έρημο, όπως σας είπα, 10.000 μοναχοί. Ο ένας δίπλα τον άλλο. Έτσι άρρωσε και το κοκόρι ο άλλος. Φαίνεται δίπλα του λεπτεκόρος και άρρωσε και υπότες. Στην καλύβα του. Ζήτησε το Θεό μοναχέ και θα σου φανερωθεί. Συμβούλευε ο Μέγας Αρσένιος και κράτησε τον καλά για να μείνει ως το τέλος κοντά σου. Το βλέπετε. Ζήτησε, λέει, το Θεό μοναχέ. Να τον ζητάς, αυτό που σας έλεγα. Πάρε στα αγκαλιά σου. Απλά λόγια. Και εκείνος θα σε πάρει. Και κράτησε τον μέχρι το τέλος της ζωής σου. Μην τον αφήσεις να σου φύγει. Ένας άλλος μοναχός που κάνει την ίδια ερώτηση. Πώς θα φτάσει σε αυτό το ύψο. Λέει, μπορεί να φτάσει ο μοναχός σε αυτό το ύψο όταν ο άνθρωπος αποφεύγει τις πολλές κουβέντες και ανώφελες. Τις διαμάχες όταν αποφεύγει. Την ταραχή, τη σύγχυση. Τότε το Άγιο Πνεύμα επισκιάζει την ψυχή του. Και όσο αμαρτωλή και στήρα κι αν είναι, θα βλαστήσει τελικά πνευματικούς καρπούς. Δείτε εδώ τι λέγει ο Αββάς Σπινίν. Εδώ τι βλέπουμε τώρα μέσα από αυτό που λέει. Αν κάνεις τη μύγα, βλέπεις και άλλα πράγματα. Και δεν θες να είσαι μέλισσα μονά. Αλλά θα κάνω λίγο τη μύγα. Γιατί μέσα σε 10.000 ανθρώπους ή σε 7.000 ανθρώπους μοναχούς, τα μεταξύ τους, πάει ένας μοναχός και ρωτάει τον Αβαπίνη, πώς θα αποκτήσω πνευματικούς καρπούς. Και του λέει ο Αββάς Σπινίν, μην έχεις πολλές κουβέντες με τους διπλανούς σου, τους συνασκητές σου. Μην κάνεις πολλές κουβέντες. Άμα πας και πιάνεις κουτσομπολιό, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, τι έκανε ο άλλος. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν τα έχουν αυτά οι μοναχοί. Πήγα κάποτε σε ένα μοναστήρι και μου λέει ένας μοναχός. Καλά λέω παιδάκι μου, πού το μάθατε εσείς, λέω, ότι έσπασε το πόδι του ο Μητροπολίτης Παρονεξίας. Αυτά είναι, λέει. Στη Λυτία, άμα πας μονάχα και προλάβεις, έχεις μάθει όλα τα νέα, λέει. Στη Λυτία είναι που γίνεται πιο πριν το μεσημερινό. Σε μια λυτή, λέει, έχεις μάθει όλα τα νέα. Που σημαίνει ότι αν ο μοναχός έχει το ελάττωμα να είναι κουτσομπόλης,
Και στην έρημο να είναι θα είναι ο Κουτσομπόλης. Και θα μεταφέρει το λέει από στόμα σε στόμα. Του λέει λοιπόν, τι μην κάνεις αυτό. Δεν έχεις αυτές τις κουβέντες, ούτε να έχεις διαμάχες. Που φαίνεται αρπαζόντουσαν μεταξύ τους κάποιοι μοναχοί. Τσακωνόντουσαν. Και εσύ είναι οι ίδιοι τώρα μοναχοί που διαβάζαμε προηγουμένως, αυτοί οι απλοί άνθρωποι. Μην έχεις διαμάχες, μην έχεις ταραχή μες στην ψυχή σου. Ούτε σύγχυση. Να μην συγχύζεσαι. Και τότε να είσαι σίγουρος, λέει, το Άγιο Πνεύμα θα επισκιάσει την ψυχή σου. Και όσο στήρα και αμαρτωλή κι αν είναι, και όσο ξερή, στήρα είναι αυτός, στήρο λέμε αυτό που δεν γεννάει, δεν μπορεί να φέρει καρπούς. Νοηματικούς. Όσο στήρα κι αν είναι η ψυχή σου και αμαρτωλή, εάν λέει δεν έχεις πολλές κουβέντες, δεν έχεις κάνει διαμάχες, ταραχή, σύγχυση, το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκιάσει, λέει. Και θα σου φέρει πνευματικούς καρπούς. Αυτά ισχύουν και για εμάς λοιπόν. Ένας αρχάριος μοναχός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισόχη που επιθυμούσε μεν να διατηρεί καθαρή την καρδιά του αλλά δεν το κατόρθωνε πάντοτε. Να εδώ βλέπουμε κάποιον που αγωνίζεται να κρατήσει καθαρή την ψυχή του αλλά δεν το κατορθώνει πάντοτε λέει. Και λέει όσο αφήνουμε το απαντά ο Άγιος Σισόχης. Παιδί μου, ανοιχτή την πόρτα με τη γλώσσα μας, δεν καταλαβαίνεις πως είναι αδύνατο να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας. Το απάντησε ο Άγιος Σισόης. Όσο αφήνεις ανοιχτή την πόρτα της γλώσσας, κρίση, κατάκριση, κουτσοπολιό, κουβέντες, σχόλια. Όσο αφήνεις ανοιχτή την πόρτα, δεν καταλαβαίνεις, του λέει, ότι δεν μπορούμε τότε να κρατήσουμε καθαρή την καρδιά μας. Αν δείτε ότι το στόμα είναι μια από τις πολλές αιτίες τις οποίες θεωρούν οι πατέρες ότι είναι εμπόδιο στο άνθρωπο να προχωρήσει πνευματικά. Γι' αυτό αναφέρει πιο πάνω ο άλλος την ησυχία. Γι' αυτό λέει την ησυχία. Γιατί τι ησυχία έχεις με 10.000 πατέρες γύρω σου. Κι όμως λέει εσύ ησύχασε εκεί. Είπες τα απαραίτητα, έκανες τα αναγκαία. Το γεγονιμά σου, ζήτησες τι θέλεις. Μην επεκταθείς σε άλλα. Μην κάνεις κουτσοπολιό, μην κάνεις κρίσεις, μην κάνεις κατακρίσεις. Μην κάνεις σχόλια. Μην είσαι τα απαραίτητα. Μετά την προσευχή σου, το κομποσχήνι σου και κυρίως την αυτογνωσία σου. Μια μέρα που ήταν κλεισμένο στο κελί του, ο παραπάνω γέροντας ζήτησε άδεια απ' έξω ο υποτακτικός του να τον δει. Δεν ευκαιρώ τώρα, Αβραάμ, αποκρίθηκε από μέσα όσιος, διότι ήταν δοσμένος όλος σε πνευματική θεωρία. Δεν ευκαιρώ τώρα. Προσέξτε ότι ο υποτακτικός, ο πάτερ Αβραάμ, καθόταν απ' έξω το κελί. Και απλώς πέντε κάτι τον ήθελε και τον ζήτησε. Και του λέει δεν είναι ευκαιρό τώρα παιδί, μ' άλλη ώρα έλα. Ήδη τι έκανε. Προσήφθηκε του και είχε αποκτήσει μέσα του πνευματική θεωρία και ανοίξει τα ουράνια. Και συνομιλούσε με τον Θεό. Να λοιπόν μερικά παραδείγματα που βλέπουμε εδώ που μας λέει το γεροντικό. Όπου μπορεί κανείς μέσα από αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή πώς μπορεί ο άνθρωπος, ο μοναχός ή και ο λαϊκός ακόμα. Γιατί αυτά τα παραδείγματα δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για τους λαϊκούς. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να προκόψει πνευματικά. Στην εξομολόγηση πολλές φορές μου έρχονται άνθρωποι και με ρωτούνε πώς μπορώ πνευματικά να ανεβώ. Πώς μπορώ να βοηθηθώ να πάω παραπάνω. Ησυχία, προσευχή, αυτογνωσία. Τρία πράγματα να τα θυμόσαστε.
κλείσιμο το στόμα λέει. Όσο λιγότερα λόγια λένε. Όσο λιγότερα λόγια λένε. Αυτό το πράγμα βοηθάει πάρα πολύ το ώστε ο άνθρωπος να προκόπτει πνευματικά. Και δεν προκόπτει πνευματικά διότι επιβραβεύεται για τον αγώνα του. Δεν προκόπτει πνευματικά γιατί επιβραβεύεται, αλλά γιατί αυτό που λέει ο Βάσης Σόης. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μετά και κάθεται στα ψυχή σου. Οπότε έρχεται και σου δίνει τις υπόλοιπες αρετές. Ενεργεί μετά μόνο του το Άγιο Πνεύμα. Ανεργεί μόνο του το Άγιο Πνεύμα. Πάρτε ένα κλουβί. Και βάλετε μέσα στο κλουβί, παρακαλώ, ένα μεγάλο κλουβί, κοτέρσι αν θέλετε. Και βάλετε μέσα εκεί αχυράκια γύρω γύρω και κάντε μια φωλιά. Όταν έρθει η ώρα να γεννήσει η κότα, πού θα πάει να κάτσει? Στο τσιμέντο? Πού θα πάει η κότα να κάτσει? Δεν θα πάει μόνη της η κότα να κάτσει και να κάνει το αυγό εκεί που είναι η φωλιά? Εκεί θα πάει. Θα μου πείτε αυτό πώς έχει να ερμηνευτεί τώρα αυτό που λέω. Το Άγιο Πνεύμα είναι η κότα. Αν εσύ έχεις ετοιμάσει τη φωλιά, την ψυχή σου, με την ησυχία, με την αυτογνωσία και με την προσευχή, αν εσύ ετοιμάσει τη φωλίτσα, θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα κάτσει μόνο του εκεί. Θα αναζητήσει τον τόπο του. Μόνο του το Άγιο Πνεύμα να ζητεί πού θα πάει να κάτσει. Και θα φέρει τον καρπό, που είναι το αυγό. Θα φέρει καρπούς μετά. Θα φέρει και άλλες αρετές. Αρκεί εμείς να το ετοιμάσουμε τη φωλίτσα του. Αν λοιπόν εγώ το ετοιμάσω με τις δυνάμεις που έχω τη φωλίτσα του, λίγο-λίγο. Και όσο στήρα και να είναι και αμαρτωλή η καρδιά μου. Βλέπετε αυτό γιατί μας το λέει. Γιατί γνωρίζουν οι Άγιοι την αμαρτωλότητα της ψυχής του ανθρώπου. Γνωρίζουν ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν πάλι πάντοτε, δεν είναι σε παλμούς πνευματικά. Υπάρχουν άνθρωποι, πολλές φορές τους βρίσκουμε, όπως αυτούς τους γεροντάδες που ακούσαμε, γιατί που αρπαζόντουσαν στη θεωρία αμέσως. Και ξεχνιόταν ο άλλος να φέρει τώρα τα πράγματα έξω. Και μέχρι να μπει μέσα ξανά συναρπαζότανε με την προσευχή του. Και το ξανατσέχνει απ' έξω. Γνωρίζουν όμως οι Άγιοι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Αλλά η ψυχή τους είναι στήρα. Δηλαδή τι σημαίνει στήρα? Ξέρει. Δεν αισθάνονται τίποτα. Νέκρα. Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Δηλαδή ένας άντρας δεν είναι που απλώς κάνει θόρυβο. Να κρύψει και άδεια μέσα. Και σε αυτή είναι την ψυχή λέει. Εσύ ετοίμασε τη φωλίτσα σου, μην πάρεις, κάνε την προσευχή σου. Έχει αυτογνωσία ότι είσαι χάλια. Μην κρίνεις και κατακρίνεις τους άλλους. Έχει την ησυχία σου και θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα κατασκηνώσει μέσα σου. Γι' αυτό λέμε στην προσευχή Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημί. Έλα και κατασκήνωσε μέσα μου. Έλα κάτσε στη φωλίτσα μου που σου έχω ετοιμάσει. Και έρχεται ο Θεός και κάνει. Έρχεται σε αυτή τη μικρή φάρνη και γεννιέται. Αρκεί εμείς να του έχουμε ετοιμάσει αυτή τη φάρνη. Με την ησυχία, ράψουμε το στόμα μας, να προσέχουμε τι λέμε. Όταν λέμε ράψουμε το στόμα, εννοεί όλο μας το σύστημα, έτσι. Δηλαδή λογισμούς, γιατί όχι να κλείσω το στόμα και να κατακρίνω με τους λογισμούς μου, να φάβω το διπλανό μου με τη σκέψη. Εννοεί γενικά να έχω απαλλαγή. Όταν λοιπόν το κάνω λέει αυτό, αυτομάτως έχω την ησυχία. Έχω την ησυχία. Και έρχεται ο Θεός και μας πληροφορεί. Έρχεται ο Θεός και μας φροντίζει. Κάνε και την προσευχούλα σου. Τις ακολουθίες σου, την κομποσκήνη σου.
Και ας μην έχεις αίσθηση, στήρα η ψυχή, ότι σε ακούει. Σε ακούει. Σε ακούει. Πόσες φορές εμείς μπορεί να κάνουμε όταν κάποιος μας χτυπάει το κουδούνι και δεν θέλουμε να απαντήσουμε, να τον ακούμε απ' έξω, να τον ακούσω. Και που σου χτυπάει, ή το τι λέει ακούς. Άσε τον εσύ δεν απαντάς. Το ίδιο και ο Θεός. Ακούει. Άσχετο αν κάνει τον κουφό. Μπορεί να κάνει τον κουφό. Ο κουφός δεν είναι ο Θεός. Ακούει. Απλώς περιμένει να του φτιάξει τη φωλίτσα. Και μόλις τη φτιάξει τη φάπνη, θα έρθει και θα γεννηθεί μέσα στην ψυχή μας. Θα έρθει και θα κατασκηνώσει. Να λοιπόν πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πνευματικούς καρπούς. Να λοιπόν πώς μπορούμε να ανέβουμε πνευματικά. Πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα πνευματικά. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε και τις υπόλοιπες αρετές. Γεννιόνται μόνες τους. Το ακούσατε. Γεννιόνται μόνες τους μετά. Η κοντά μόνες μετά. Γιατί κάνει το ένα κόμμα, μετά κάνει το άλλο, το άλλο. Κάθε μέρα γεννάει. Αυτά είναι οι αρετές. Οι αρετές που φέρνει το Άγιο Πνεύμα όταν έρθει μέσα στην ψυχή μας. Και φέρνει τη μία μετά πίσω από την άλλη. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε αυτά τα βασικά τρία πράγματα εμείς. Αυτογνωσία, προσευχή και ησυχία, κόψιμο, ράψιμο των σκέψεων, των λογισμών και της γλώσσας, και από εκεί και πέρα θα έρθει ο Κύριος μας στη ψυχή μας. Θα απαντήσει. Ιδού έστηκα επί τη θύρα και κρούω. Άνοιξε μου τώρα να μπω μέσα και θα μπει στην ψυχή μας. Έτσι ας αγωνιστούμε λοιπόν με αυτά τα τρία πράγματα κι εμείς, σαν τους πρώτους μοναχούς, σαν τους πρώτους ερημίτες, σιγά σιγά να αποκτήσουμε παιδιά μου μέσα στην ψυχή μας και εμείς αυτές τις αρετές. Να μην ζητούμε αυτό που ζήταγαν, χαρίσματα. Τα χαρίσματα είναι δικά. Αυτός κάνει, αυτός θεραπεύει. Αυτός τα επιτρέπει όλα, δεν είναι κάτι δικό μας. Επομένως, είτε το έχω είτε δεν το έχω, αυτό δεν είναι δικό μου, τι με νοιάζει. Τι με νοιάζει για κάτι που δεν είναι δικό μου. Ας έχω εγώ αυτά που είναι δικά μου μέσα. Και αυτά πανίκουν στον Θεό, αν θέλει τα δίνει, αν θέλει δεν τα δίνει. Τώρα τι να τα κάνεις. Για να μας πούν οι άλλοι Άγιο. Να μας πούν οι άλλοι ότι προκόψαμε πνευματικά. Δεν είναι δικά μας. Δεν είναι δικά μας αυτά τα χαρίσματα. Αυτά τα δίνει ο Θεός, τα παίρνει ο Θεός. Εμείς αυτά τα τρία πράγματα. Αυτογνωσία, προσευχή, ησυχία. Αν ακολουθήσουμε αυτό το τρίπτυχο, να είστε σίγουροι όλοι ότι θα ανέβουμε πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα θα κατασκηνώσει μέσα μας και θα γεννάει κάθε φορά και μία αρετή. Και εύχομαι να αποκτήσουμε όλες τις αρετές του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.